αυτό. Αλλά εγώ προσωπικά αγώνα στο καλεσμένο δεν έχω χάσει, το λέω για κάποιο λόγο. Όχι, όχι. Να πηγαίνω και πηγαίνω, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν έχω, δυστυχώς, μπορεί να είναι δικιά μου αίσθηση, να βλέπω έναν Ολυμπιακό να δημιουργούνται ευκαιρίες, όχι επειδή άλλη ομάδα είναι καλύτερη, επειδή έχω αδύνατο παίχτη. Εντάξει, μόνο τα ελευθερώνεις πολύ σε άδικα. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν είπαμε ότι είναι παιχταράς, αλλά είναι ένα παιδάκι 20 χρονών, το οποίο έχει παίξει 3 παιχνίδια μόνο. Και σου ξανά... Με έναν άλλο να πάλι 20 χρονών. Και σου ξαναλέω και εγώ, συμφωνώ μαζί σου, δεν μου αρέσει και εμένα εδώ που τα λέμε. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, Τάκη, συγγνώμη, το φάρος. Ναι. Θέλω να με εξηγήσεις τι καλύτερο είχε από τον Ζιώβα. Αυτό με την καλύτερη ροή. Είχε. Αυτό πες μου, μόνο και δεν θα το μετά. Δεν θέλω να πει κάτι άλλο. Γιατί. Άσε να σου πει κάτι, έχει τελειώσει και ο χρόνο. Άσε με να το πω. Έχει τουλάχιστον προθυμία που δεν είχε ο Σιώβας να παίξει στη Ρωσία όταν στο, στο Καζακστάν. Που του είπε έλα να πάμε να παίξει στο Καζακστάν και είπε όχι. Όταν τον είχε αυτό ανάγκη, είχε ο Πιάννα. Τον είχε ανάγκη η ομάδα. Είναι, δεν είναι όλα η μπάλα μέσα στο για να διατηρηθεί η πειθαρχία και τα ποντιτήρια. Το ήξερε αυτό, φίλε. Πολλά, φίλε. Το ήξερε αυτό. Το ήξερε αυτό. Ότι του είπαμε του Σιώβα να πάμε να παίξει στο Καζακστάν και είπε όχι. Χωρίς center back και ομάδα. Το ήξερε. Εντάξει. Εντάξει. Είναι, δεν είναι, όχι. Δεν το είπε. Το είπε, εσύ το μάθε. Εντάξει, είναι και κάποιο. Εγώ το Σιώβα το είπα αυτό και τον ήθελα να παίξει στην ομάδα. Αλλά ξαφνικά δεν θέλω να παίξω. Αλλά πιο πολύ αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Αλλά ξαφνικά δεν θέλω να παίξω. Εντάξει.